εντάξει, είναι μια εμπειρία το να φτάνεις κάποιες φορές στην πηγή και να μην πίνεις νερό λίγο άσχημη. Εμείς πέρυσι με αυτό που έγινε δεν το βάλαμε κάτω, πεισμόσαμε όλοι σαν ομάδα, από τη διοίκηση, τους προπονητές μέχρι και τις αθλήτριες. Και φέτος τα καταφέραμε, ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα της ανόδου, γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα και γιατί πραγματικά όλο αυτό το κομμάτι το κυνηγάμε και το πιστεύουμε πάρα πολύ. Ήταν τόσο έντονα που θεωρώ ότι αν τα είχαμε καταφέρει την πρώτη χρονιά δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε όλο αυτό που ζήσαμε φέτος. Ναι, φέτος πραγματικά ήταν μια πολύ σπουδαία χρονιά για μας. Ανεξάρτητα το αν ήμασταν φοβολίτες μέσα στην αρχή, η ομάδα κατάφερε σπάσω τα σέντες να βγάλει το πρωτάθλημα και αυτό μου αφήνουσε από τη μία τεράστια χαρά. Απ' την άλλη σίγουρα προβληματισμός για την επόμενη μέρα, γιατί σίγουρα ξέρω ότι η ομάδα θα συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα στη νέα κατοδρή, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και σήμερα από την αρχή ότι έχουμε πολύ δύσκολο δρόμο να διαβούμε. Παρ' όλα αυτά ήταν πραγματικά μια καταπληκτική χρονιά γεμάτη συναισθήματα, γεμάτη εντάσεις. Πήραμε όλους τους αγώνες στο τέλος και τα παιδιά καταφέραμε σηκώντας το πρωτάθλημα να μαγειρίσουμε μετά από την όλη μαζί. Μερικές φορές όταν είσαι πραγματικά φαβορή, πάντα βασικά θα είναι βάρος αυτό, αλλά μερικές φορές όταν πραγματικά είσαι καλύτερος μέσα στο γήπεδο, αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Σίγουρα ήταν δύσκολο για μας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ομάδα σε μια ψυχολογία, σε μια αγωνιστική κατάσταση την οποία θέλαμε εμείς και να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις αθλήτρες προσγειωμένες ώστε να φτάσουμε στο τέλος και να πανηγυρίσουμε εμείς την άνοδο. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Σε πιέζει σίγουρα, αλλά μέσα από τη δουλειά όλα ξεπερνούν. Δεν θεωρώ ότι δεν την υπολογίζαμε την ομάδα από την αρχή. Απλά θεωρώ ότι επειδή είναι και αυτή η ένωση αργά, ξεκινήσαμε και λίγο πολύ χαμηλά το πύχη. Κοιτάξαμε στην αρχή πόσο πιο γρήγορα να οργανωθούμε καλύτερα, να δέσουμε τα παιδιά των δύο ομάδων. Και ίσως και γι' αυτό επειδή είχαμε και δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή να κάναμε τη δεύτερη γνωστή μια ένα και θεώρησαν όλοι ότι είμαστε λίγο πιο πίσω. Θεωρώ ότι η ομάδα προχώρησε και στο τέλος έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα γιατί αυτό το βάρος δεν το ένιωσε και θεωρώ ότι κάναμε ένα άσχημα που μπορεί να μας υποτιμήσαμε από την αρχή. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια, μερικές φορές όλα αυτά είναι και θέμα συγκυριών. Στον αθλητισμό, αυτός που δουλεύει ανταμείβεται μαζί με τη δουλειά και με λίγη τύχη μπορείς να φτάσεις ψηλά. Αν κάποια στιγμή τα καταφέρουμε, θα είναι ευχής έργο. Βέβαια, τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εμείς δεν έχουμε αλλάξει τους στόχους μας. Θέλουμε να πάμε ψηλά, αλλά καλύτερα να μην τα λέμε αυτά έξω από το γήπεδο, να τα λέμε μέσα στο γήπεδο. Η Ένωση, αυτό που φωνάζαμε χρόνια, σίγουρα βοήθησε από την πρώτη στιγμή. Έτσι, δεν βάλαμε κάποιο στόχο πέρυσι, γιατί ξέραμε ότι είναι δύσκολο. Αλλά τα αποτελέσματα έρχονται πιο γρήγορα, ίσως και εμείς από τα προηγούμενα, και ίσως φανταστείτε πόσο καλύτερα αποτελέσματα θα είχαμε αν είχε γίνει κάποια χρόνια πιο πριν. Και μάλιστα αυτή η Ένωση όχι μόνο βοήθησε το τελικό να ανέβει, αλλά βοήθησε και το φυσικό να πάρει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι αυτό που είναι ειδικά τώρα σε αυτού του καιρού που περνάμε, ότι για μένα είναι μοναδικό δρόμος της ομάδας της επαρχίας, όχι μόνο στο αγώνα μας αλλά γενικά σε όλα τα θέματα. Ο μόνος δρόμος για να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός είναι να μέσα από κάποιες συνεργασίες που να έχουν κοινή πορεία. Ελπίζω αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και να έχουμε ακόμα όλα τις επιτυχίες για την ομάδα. Τώρα, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε μια διοίκηση από πίσω η οποία τρέχει συνεχώς. Όλοι αφιερώνουν αρκετό χρόνο της ημέρας τους για την ομάδα. Σίγουρα όλοι συμβάλλουν οικονομικά. Δηλαδή, το καλό της ομάδας μας είναι ότι
δεν αποτελείται από έναν άνθρωπο που βάζει λεφτά και όλοι οι υπόλοιποι απλά κάθονται λίγο πολύ, όλοι θα πάρουν λεφτά. Υπάρχουν κάποιοι χορηγοί που θα μας βοηθήσουν, ελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν τώρα, ειδικά έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Εντάξει, γι' αυτό εμείς επιδιώκουμε να βασιστούμε πιο πολύ στα παιδιά της δικιάς μας περιοχής, της δικιάς μας πόλης. Γι' αυτό έχουμε στήσει και έχουμε οργανώσει καλά τις ακαδημίες μας, ώστε σιγά σιγά να έχουμε δικές μας αθλήτρες και να μην έχουμε τόσα μεγάλα έξοδα. Βοήθηση οικονομικά αυτό είναι λίγο δύσκολο. Όλα τα χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που μας στηρίζαν και μας βοηθούσαν έστω και από το εισθέλημά τους. Και το καλό είναι ότι πάντα εμείς προσπαθούμε αυτό το ακόμα και το ελάχιστο να το θυμάμαι. Τώρα εμείς δεν πετάμε στα σύνορα πλέον, η κατάσταση είναι δύσκολη. Θα κοιτάξουμε πώς θα βοηθούμε. Το σίγουρο είναι ότι με τέτοιο κόστος που υπάρχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία θα συμβούν προβλήματα. Ειδικά για τις ομάδες τις εργαστηριακές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βοηθηθούν με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό που κοιτάμε και εμείς, θεωρώ ότι πρέπει να το κοιτάξουν όλες τις ομάδες. Έχουμε δυνάμωση πάρα πολύ τις ακαδημίες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά κάθε φορά που ασχολούνται. Και θα κοιτάξουμε και εμείς σιγά σιγά μέσα από τις ακαδημίες πώς θα δυναμώνουμε την ομάδα περισσότερο για να μπορούμε να είμαστε και καλύτεροι. Είναι λίγο νωρίς ακόμα να σκεφτείτε, δεν είμαστε στα μισά των μεταγραφών. Εμείς δεν θα το κρύψουμε, επιδιώκουμε να κάνουμε μια-δυο μεταγραφές για να μπορέσουμε να πούμε κατηγορία. Αν κάνουμε αυτές τις μεταγραφές, σίγουρα ο στόχος μας δεν θα είναι άλλος από την άνοδο. Αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε αυτές τις μεταγραφές, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται και σίγουρα ο στόχος μας θα είναι να είμαστε στην τετράδα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μας έρθει. Παβάνη, τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, η ομάδα δεν μπορεί να συζητάει για στόχους. Εμείς σίγουρα στο νέο πρωτάθλημα θα κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα να σώσουμε την κατηγορία. Ούτως άλλως οι κινήσεις μας είναι να έχουμε μαζέψει όλα τα παιδιά της περιοχής. Τα παιδιά που μπορούν να ασχοληθούν την περιοχή με το μπάσκετ και θα κοιτάξουμε η ομάδα να παρθέζεται μόνο με παιδιά της Λαμίας. Προσπαθούμε σιγά σιγά να δούμε μέχρι το τέλος των καταγραφών πόσα παιδιά την περιοχή μπορούμε να μαζέψουμε. Και θεωρώ ότι ο στόχος θα είναι ξεκάθαρος, δηλαδή να κοιτάξουμε πώς να σώσουμε την ομάδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ στην ομάδα των άλλων. Έχω παρακολουθήσει την πορεία τους από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά δεν βοηθήκανε. Είναι κάτι σχεδόν παρόμοιο με αυτό που ξεκινήσαμε εμείς από κάποια χρόνια. Είναι μια παρέα παιδιών, άξια παιδιά όλοι, ένας-ένας, οι οποίοι προσπαθούν για το καλό του Βόλου στην Λαμία. Θέλω να τους ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου. Καλή δύναμη στο νέο πρωτάθλημα, να πετύχουν τους στόχους τους, γιατί πραγματικά το αξίζουν και αυτοί και ο κόσμος που είναι γύρω τους. Εγώ από τη μεριά μου θα πω, όπως είπε και ο φίλος μου Γιάννης, ότι θέλω να δώσω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Έσπερο για αυτό που πέτυχε πέρυσι, επειδή είδα σχεδόν όλα τα παιχνίδια και επειδή ξέρω ότι ο Γιάννης το τόσο έντονα σχεδόν όσο τόσο και εγώ όλο αυτό το πράγμα, επειδή ξέρω ότι και για τους δυο μας είναι κάτι σαν αρρώστια όλο αυτό, δεν μπορούμε να φανταστούμε τους εαυτούς μας από τα γήπεδα. Θέλω και εγώ να το ευχηθώ καλή πορεία του χρόνου, να είναι γερός, δυνατός και αυτός και αρνητές του. Και εύχομαι όλοι οι στόχοι που θα θέσουμε σαν ομάδα, σαν Έσπερος, να υλοποιηθούν.